Ο προφυλακιστέο κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 70χρονο Βρετανό, που κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών στο νησί, με την 34χρονη κόρη του, τη βίασε. Ο 70χρονο αρνήθηκε όλε τι κατηγορίε, λέγοντα ότι δεν θα μπορούσε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παιδί του, όμω δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, που διέταξαν την προφυλάκησή του. Ο κατηγορούμενο αρνήθηκε τι πράξει, ισχυρίζεται ότι δεν προέβησε καμία πράξη σε βάρο του παιδιού του. Η δικογραφία είναι μια εξελισσόμενη δικογραφία, αλλά μένουμε τα αποτελέσματα καταρχήν του DNA, όσο επίση και η ιατροδικαστική, όσο και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να διαλευκάνουν το τοπίο σε αυτή εδώ την υπόθεση. Για την οποία ο ίδιο ισχυρίζεται δεν έχει καμία σχέση αίσθηση προκάλεσε το γεγονό ότι στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκε και η 34χρονη κόρη του, η οποία τον αγκάλιασε σφιχτά για να του συμπαρασταθεί, με τη συνήγορό του να εξηγεί ότι η γυναίκα ουδέποτε κατηγόρησε τον πατέρα τη για το βιασμό τη, ο οποίο προκύπτει ω έβριμα, όπω δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, από τι εξετάσει που έχουν διενεργηθεί. Να έτσι ακριβώ είναι που δίνει την εντύπωση ότι πραγματικά δεν υπήρξε κάποια πράξη τουλάχιστον από τον πατέρα σε βάρο τη. Οποιοδήποτε άλλο, όχι ο πατέρα τη. Αγκαλιάστηκαν πραγματικά θερμά, τον περίμενε, τον ανέμενε μέχρι να τελειώσει... Η ανακριτική διαδικασία δεν δίνει την εικόνα λοιπόν ότι υπήρξε τέτοια πράξη σε βάρος της από τον πατέρα τον ίδιο. Η υπόθεση ήρθε στο φω μετά από καταγγελία τη 34χρονη. Η ίδια κατήγγειλε σύμφωνα με πληροφορίε ότι βιάστηκε από άνδρα, ωστόσο είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και πω το μόνο που μπορούσε να θυμηθεί ήταν ότι ο άνδρα φορούσε λευκά ρούχα. Οι αρχέ κινητοποιήθηκαν και έρευνοντα την υπόθεση είδαν και βίντεο από το τελευταίο μπαρ που ο πατέρα και η κόρη είχαν βρεθεί. Τα στιγμιότυπα, σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, έδειχναν τον 70χρονο να φορά άσπρα ρούχα και να προβαίνει σε άσεμνε χειρονομίε σε βάρο τη κόρη του, η οποία φαινόταν να αντιδρά ενοχλημένη. Η ίδια ωστόσο από τη στιγμή τη σύλληψη του πατέρα τη, φάνηκε να υποστηρίζει ότι σε καμία περίπτωση ο βιασμό τη δεν έγινε από τον 70χρονο με τον οποίο έκαναν διακοπέ στην περιοχή των Μαλίων και θα αναχωρούσαν τι επόμενε ημέρε. Ήταν για διακοπέ εδώ, φυσικά. Στη διάρκεια των διακοπών βρισκόταν στην Κρήτη για αρκετέ ημέρε. Θα έφυγαν στι 19 του μήνα. Η συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου εξήγησε ότι η υπόθεση είναι υποδιαρεύνηση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα εξετάσεων, που θα φωτίσουν, όπω τόνισε, και άλλε πτυχέ.